εγώ είμαι. Δεν υπάρχω, αλλά υπάρχω. Δεν ζω, αλλά ζω. Δεν έχω σάρκα και οστά. Δεν τα χρειάζομαι. Εσείς με κρατάτε εδώ. Με τα θετικά σας λόγια, αλλά και τα αρνητικά. Δεν έχω ησυχάσει ως νεκρός, αλλά μήπως είσαι ήσυχος και ως ζωντανός. Ο καθένας από την πλευρά που το βλέπει. Από την πλευρά που τάσει αυτόν. Είναι τιμή πάντως να με βρίζει ο εχθρός. Σημαίνει ότι με φοβάται. Είναι λόγια από την παράσταση και κατά τη γνώμη μου σκιογραφούν πάρα πολύ καλά τον Άρη Βελουχιώτη και το τι σημαίνει για τον μέσο Έλληνα. Διότι είναι μια προσωπικότητα που έπαιξε ένας μύθος, ένας θρύλος, που έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο στη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας, σε μια κρίσιμη περίοδο, στην κατοχή και στον ένοπλη αντίσταση που ακολούθησε και που δεν αφήνει όμως 76 χρόνια πόσα από το θάνατό του κανέναν αδιάφορο. Αν είναι αριστερός τον θεωρεί ήρωα, αν είναι δεξιός τον θεωρεί εγκληματία, δημιουργεί πάντως ακόμα και το όνομα και το άκουσμα του ονόματός του προκαλεί έντονα συναισθήματα στο μέσο Έλληνα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής λοιπόν, ότι επειδή ακριβώς δημιουργεί έντονα συναισθήματα στο παρόν, όχι στο παρελθόν, στο παρόν, δεν τυχαίο, και ακόμα και στην αριστερά είναι θέμα αντιδικαιών. Πρόσφατα η Εφημερίδα των Συντακτών κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που το ονόμαζε «Οι σχέσεις του Άρη με τον υπόκοσμο», πριν το ΕΑΜ, πριν την κατοχή, το οποίο προκάλεσε κύμα οργισμένων αντιδράσεων και από το ριζοσπάστη, το ΚΚΕ δηλαδή, και από την χώρο της αριστεράς, και του ΣΥΡΙΖΑ και της άκρας αριστεράς, γιατί έλεγε γνωστά πράγματα, αλλά με έναν τρόπο εξαιρετικά προβληματικό, να το πούμε σεμνά και ταπεινά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δημιουργεί έντονα συναισθήματα ακόμα και σήμερα στην αριστερά. Ένα λοιπόν πρόσωπο για το οποίο έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία, το οποίο χρειάζεται ιστορικές, κοινωνιολογικές, ιδεολογικές αναλύσεις αν θέλεις, πώς προσεγγίζεται θεατρικά. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί θεατρικά χωρίς να πέσει στο να είναι ένα πολιτικό μανιφέστο. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Εμάς από την αρχή αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο του Άρη. Δηλαδή μέσα από όλα τα πολιτικά και τα ιστορικά γεγονότα στα οποία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και ο ίδιος, πώς αντέδρασε ως άνθρωπος. Γιατί πέρα από το μύθο, από τον ήρωα και πες ό,τι θέλεις για αυτόν τον άνθρωπο, ήταν άνθρωπος, έτσι, ήταν ένας από εμάς. Θα μπορούσαμε και εμείς να ήμασταν εν δυνάμει ένας Άρης. Έτσι, οι συνθήκες τον δημιούργησαν, τον πήραν από εκεί που ήτανε. Μπήκε, έφυγε από τον υπόκοσμο, όπως είπες πριν, από το αστικό περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε και μπήκε μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκεί ανδρώθηκε, εκεί ανέπτυξε όλη του τη θεωρία, όλες του τις ιδέες, πάνω στις οποίες τάχθηκε, αγωνίστηκε και πολέμησε. Εμείς αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι όχι να δείξουμε όλο αυτό που διαβάζει ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις ένα βιβλίο από όποια μεριά θέλεις και να διαβάσεις και να μελετήσεις και να μάθεις τι ήταν ο Άρης ή ποιος ήταν ο Άρης και από εκεί και πέρα να ταχθείς υπέρ ή κατά, έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι μέσα σε αυτές τις πολιτικές και ιστορικές συνθήκες πώς αντιδρά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να παλέψει με τα θηρία εκείνης της εποχής που δεν είναι μόνο ο πόλεμος, ο ίδιος καθεαυτός, η κατοχή η γερμανική, αλλά και η σχέση του με τους Εγγλέζους, η σχέση του με το κόμμα και πάνω απ' όλα να βάλει μπροστά και να ταχθεί υπέρ της ιδεολογίας του, υπέρ των ιδανικών του, υπέρ της πίστης του στον ανθρώπινο παράγοντα, τη λαοκρατία όπως επιθυμούσε και ο ίδιος, και να αγωνιστεί μέχρι την τελευταία αιρανίδα του αίματός του, όπως ορκίστηκε και μέσα από τον όργο του Ελλάς. Αυτό είναι δηλαδή που μας ενδιέφερε παραπάνω να βγάλουμε και όχι να περιγράψουμε ή να κάνουμε ένα μνημόσυνο για τον Άρη, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το χρειάζεται και φαίνεται και όλα από αυτά που, όπως είπες και πριν, με σχεδόν 80 χρόνια μετά,
το θάνατό του, να μιλάμε ακόμη για αυτόν τον άνθρωπο. Με τέτοια ένταση κιόλας. Ακριβώς, με τέτοια ένταση. Επειδή δυστυχώς η συγγραφέας, η Σοφία Αδαμίδου, έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Δυστυχώς. Το 10 Ιουνίου του 2021. Ακριβώς. Δυστυχώς. Και δεν μπορεί να μιλήσει η ίδια. Θα ήθελα να μου πεις πώς το προσέγγισε, αν γνωρίζεις βέβαια. Πώς προσέγγισε τώρα, πώς το έγραψε και γιατί το έγραψε. Βασίστηκε πάνω σε ντοκουμέντα η Σοφία. Δεν έγραψε τίποτα αυθαίρετο και ούτε μπήκε και σε διαδικασίες αστικών μύθων γύρω από το πρόσωπο του Άρη. Πήρε τρεις πάρα πολύ μεγάλες στιγμές της ζωής του, όπως είναι η υπογραφή της δήλωσης, η συμφωνία με το Γενικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και βέβαια η συμφωνία της Βάρκιζας και γύρω από αυτό. Δηλαδή είναι τρεις μεγάλοι σταθμοί πάνω στην ιστορία του Άρη και πάνω εκεί βασίστηκε και στην ουσία κάνει μια αναφορά από την αρχή, όπως λέει και ο ίδιος, δηλαδή μέσα από τα λόγια της Σοφίας στο έργο, που τάχθηκε υπέρ του κομμουνιστικού, τάχθηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέχρι και το τέλος της ζωής του. Μάλιστα. Επειδή παρόλο ότι ασχολείστε προσωπικά, ας πούμε, σαν άνθρωπο με τον Άρη, εντός το έργο είναι σαφώς πολιτικό, φαντάζομαι. Δεν θα μπορούσε να και θα μπορούσε κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσε να μείνει πολιτικό. Τι κατά τη γνώμη σου συνιστά πολιτικό θέατρο σήμερα στην Ελλάδα? Πρώτα απ' όλα το θέατρο γενικά είναι μια πολιτική πράξη. Έτσι, ούτως ή άλλως το θέατρο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Και ως τέτοιο είναι πολιτικό. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως και αποτελεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της παιδείας ενός τόπου το θέατρο. Τώρα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν θεατρικά έργα που βασίζονται κυρίως στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος, δηλαδή θα δούμε έργα τα οποία παλιότερα πάλι είχε γράψει η Σοφία, το «Οδός Αβύσσου αριθμός 0», βασισμένο πάνω στο μυθιστόρημα του Λουντέμι για την Μακρόνισο, ή παλιότερα ο Σχορεμένος ο Κοτανίδης είχε κάνει ένα έργο πάνω στη ζωή του Ζαχαριάδη. Βλέπουμε ότι αφορά η σύγχρονη ιστορία το ελληνικό θέατρο, κεντρίζει το ενδιαφέρον και από ό,τι φαίνεται κιόλας και από το κοινό πάει, τρέχει να δει τη δει σε παραστάσεις, τον ενδιαφέρει, αν δεν ξέρει να μάθει, αν ξέρει να δει πώς προσεγγίζονται αυτά τα θέματα, και υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είναι σαν να τους βάζεις, να τους ανάβεις μια φυτιλιά, να μπουν στη διαδικασία να μελετήσουν, να ψάξουν, να δουν ποιος ήταν ο Άρης ή ποιες εποχές ήταν αυτές που έζησε, τι είπα να πει η Συμφωνία της Βάγκηζας, τι είπα να πει Δεκεμβριανά, και που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το ακόμα σημαντικότερο είναι, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική μας την παράσταση, είναι ότι στο θέατρο έρχεται πάρα πολύ νεαρό κόσμος. Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Δηλαδή δεν είναι ο Άρης ένα πρόσωπο που αφορά από μια ηλικία και πάνω. Όχι, βλέπεις ότι θα έρθει και ο 20άρης, και δηλαδή από 20 μέχρι 30-40 έρχονται να δουν την παράσταση, και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Κάτι πάει να πει, κάτι πραγματικά πάει να πει αυτό. Ναι, όντως κάτι πάει να πει, γιατί τώρα που μίλησες για τη νέα γενιά και που έρχεται και σε αυτό το θέατρο, έχω να πω ότι στις δύο καθαρά πολιτικές, συμφωνώ μαζί σου ότι το θέατρο γενικώς είναι μια πολιτική πράξη με μια έννοια, κοινωνικοπολιτική πράξη με μια έννοια, πάντως στα δύο καθαρά πολιτικά θέατρα της σεζόν που είστε εσείς και το τυχαίο στάνδος του Αναρχικού, πραγματικά πάει πάρα πολλοί κόσμος και νεαρό κόσμος, το οποίο είναι εντυπωσιακό και ενθουσιάζεται. Βλέπεις δηλαδή την ανταπόκριση του κοινού, που ο οποίος δείχνει ενθουσιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει τώρα άνθηση του πολιτικού θέατρου στην Ελλάδα, ή ήταν πάντα σε άνθηση το πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα? Νομίζω πως πάντα ήταν σε άνθηση, απλώς δεν ανεβαίνει. Είναι αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, ότι ζούμε σε μια χώρα που ηγεμονεύει η αριστερά. Θα ανοίξουμε άλλο θέμα άμα ασχοληθούμε με αυτό, το οποίο ξεφεύγει από τα θεατρικά πλαίσια. Σωστό. Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπήρχε μια άνθηση του πολιτικού θεάτρου. Απλώς δεν ανέβαιναν πολιτικές παραστάσεις. Όποτε είχε ανέβει πολιτική παράσταση, ο κόσμος πήγαινε με χαρά να τις δει. Mm-hmm. Έτσι.
ακόμα και την εποχή και παλιότερες εποχές. Έτσι, όταν ανέβαινε ο Καμπανέλης και κατεβαίνανε αυτές οι παραστάσεις, έτσι, σωστό. Λόγω χρησίας. Άρα, δηλαδή, το πολιτικό θέατρο ποτέ δεν φοβήθηκε να ανέβει στη σκηνή, ανεξάρτητα, δηλαδή, των καθεστώτων που υπήρχαν στην πολιτική ζωή της χώρας. Απλώς οι συνθήκες γεννάνε και τις περιόδους όπου ξαναέρχεται στην επιφάνεια και μετά ξαναφεύγει. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για τους άλλους συντελεστές πριν εσού και τις συγγραφέας. Υπάρχουν ποιοι είναι αυτοί που, για το σκηνικό. Ναι, φυσικά. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το έργο είναι της Σοφίας της Αδαμίδου, έτσι. Το σοφάκι μας που δυστυχώς το χάσαμε. Τη σκηνοθεσία την υπογράφει ο Βασίλης ο Μπισμπίκης. Τα φώτα. Ο οποίος έχει και μια ιστορία στο πολιτικό θέατρο. Γενικά ανεβάζει παραστάσεις που δεν είναι εύκολες να ανέβουν, έτσι, και κάτι έχουν να πούνε. Τον κεντρίζει, έχει τον τρόπο του να ανεβάζει τις παραστάσεις ο Βασίλης. Τους φωτισμούς τους έχει υπογράψει ο Λάμπρος ο Παπούλιας, τη μουσική, το μεγαλύτερο μέρος της παράστασης το έχουν γράψει, βασικά πήραμε από ήδη γραμμένη μουσική των Villages of Ioannina City. Α, μπράβο. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για την παράσταση πάνω σε στίχους της Αγλαίας, της Κλάρα, της μητέρας, δηλαδή του Άρη, του Θανάση Κλάρα, το μελοποίησε και το ερμηνεύει η Εροφίλη. Το λιθαράκι του το έχει βάλει και ο Βασίλης ο Καραγιάννης με δύο θέματα στην αρχή και στο τέλος της παράστασης. Το σκηνικό είναι μια ιδέα όλων μας για το που θα μπορούσε να μπει αυτός ο άνθρωπος και να έρθει στο σήμερα. Βέβαια πάντα με την υπογραφή του Βασίλη του Μπισμπίκη. Το βίντεο της παράστασης το έχει επιμεληθεί ο Ηλίας ο Φλωράκης. Αυτά. Ωραίος. Να σε ρωτήσω κάτι. Η γενιάδα είναι για το ρόλο ή είναι γενικός? Η γενιάδα είναι τόσο μακριά για το ρόλο, αλλά είναι γενικός. Να είσαι καλά και τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι και εσύ καλά. Εμείς ευχαριστούμε.